Το δεύτερο κρίσιμο 24ωρο για την κατάσταση του 12χρονου πέρασε με το αγόρι να εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με υψηλή ενδοκράνια πίεση και πολλαπλά κατάγματα. Οι γονείς του παραμένουν από την πρώτη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ευχομένοι το πρωτότοκο παιδί τους να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Είναι μαζί οι γονείς και οι δύο γονείς είναι στο Παγνή. Έχουν πάρει καρτί από το νοσοκομείο και είναι μαζί στο Παγνή. Να ευχηθώ τα καλύτερα, να τον γλιτώσει και να βγει όσο καλύτερα γίνεται. Το ατύχημα του ανήλικου έχει σοκάρει όχι μόνο την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά ευρύτερα την τοπική κοινωνία. Μια συνηθισμένη βόλτα στην παλιά πόλη των Χανίων εξελίχθηκε δραματικά για τον 12χρονο, που αγνοώντας τις προτροπές της παρέας του να μην ανέβει στο τείχος, εκείνος το τόλμησε, παραπάτησε και βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά πεσμένος στο έδαφος. Εκτιμάται ότι ο 12χρονος Λουίς σκαρφάλωσε από το μισογκρεμισμένο τοιχείο και έφτασε στο ψηλότερο σημείο από όπου έπεσε στο κενό. Προχτές το μάθαμε ότι είχε πέσει εδώ με το ποδήλατο. Είναι στο Ηράκλειο, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι εδώ ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, και εμείς κάναμε παιδιά και κάναμε χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να γίνει καλά το παιδί. Για τους κατοίκους της παλιάς πόλης των Χανίων, αλλά και για τον κόσμο που περπατά στους δρόμους γύρω από τα τείχη, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το κακό. Δεκάδες παιδιά σχεδόν σε καθημερινή βάση και κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια, ανεβαίνοντας άλλοτε στη στέγη του νεωρίου του Μόρο και άλλοτε στον προμαχώνα Σάντα Λουτσία. Εδώ είναι φορές που είναι απάνω τουλάχιστον και 500 πιτσιρίκια. Μαζεύονται εδώ πέρα, αλλά εδώ πέρα έχει κάνει μια επέμβαση αρχαιολογία και εκεί σκάψει και εκεί για να αναπαλαιώσει αυτά που υπάρχουν. Και εντάξει, παρόλο ότι το έχουν μαντρωμένο, μπαίνουν ανεξέλεκτα. Η αυριανή είναι η μέρα γενεθλίων για τον 12χρονο Λουίς. Ευχή όλων είναι να βγει δυνατός από την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του και να επιστρέψει κοντά στο μικρότερο αδελφό, στο σπίτι και την οικογένειά του.